Κύριε και τους εξισλαμισμούς, τα τελευταία χρόνια πριν την ανταλλαγή η Παναγιά τους βοηθά να σηκώσουν το βαρύ σταυρό της εξόντουσης από το τουρκικό κράτος που με την τακτική της γενοκτονίας σκότωσε 353.000 Έλληνες του πόλου. Η θαυμαστή εικόνα της Παναγιάς, σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι έργο του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά. Του Αποστόλου Λουκά Ανανίας τοποθέτησε την εικόνα σε περικαλή ναό στην Αθήνα, γι' αυτό και στην αρχή ονομάστηκε Αθηνιώτισσα. Το 386 μετά Χριστόν, η μοναχή Βαρνάβας και Σοφρόνιος, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Παναγίας, ακολούθησαν την πορεία της εικόνας που πέταξε ως τον Πόντο. Από τα Μετέωρα, τη Χαλκιδική και την παραλία της Μονής Βατοπεδίου, πεζοχωρώντας το κάλεσμα της Παναγίας, θάφτηκε από τους τελευταίους μοναχούς σε Κρήτη στο μοναστήρι. 10 χρόνια αργότερα ο Μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος Ψωμιάδης και ο Υπουργός Λεωνίδας Ιασονίδης ζήτησαν τη μεσολάβηση του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου για την απελευθέρωση της εικόνας. Μετά την έγκριση του αιτήματος από τον Τούρκο Πρωθυπουργό τον εμπόδιζε να πραγματοποιήσει το αισθρό του έργου. Έχοντας αποτύχει πολλές φορές, οργίστηκε και διέταξε το βασανιστήριο και τη θανάτωση της αγνής κοπέλας με δύο καρφιά στο κεφάλι. Το λείψανό της πετάχθηκε στη θάλασσα μέσα σε σάκο, αντί να βυθιστεί όμως επέπλεε φωτιζόμενο από ένα ουράνιο φως μέχρι την τοποθεσία Γάη όπου βυθίστηκε. Μέρες αργότερα, ο φύλακας ενός ελληνικού πλοίου που αγκυροβόλησε εκεί είδε φως στον πυθμένα και νόμιζε ότι είχε βρει θησαυρό με χρυσό. Όταν το έβριμα ανελκύστηκε, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για το λείψανο της Αγίας. Οι Οθωμανοί είχαν αποκόψει το κεφάλι από το σώμα. Ο καπετάνιος πήρε την κάρα και τη μετέφερε κρυφά στην Παναγία της Συνόδου. Το σκήνομά της το επιβίβασε σε άλλο πλοίο, το οποίο επέπληγε με Έλληνες για τη Ρωσία. Στο σημείο της θάλασσας, όπου βυθίστηκε το ιερό λείψανο, βγήκε ως πίδακας γλυκό νερό και από τότε η περιοχή αυτή ονομάστηκε Αγιάσματα. Η τίμια κάρα της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελένης έκανε και κάνει πολλά θαύματα στη Συνόπη, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνας, όπου φυλάσσεται από το 1924 ευωδιάδουσα, τον Άγιο Ευγένιο και την Αγία Ελένη. Bom.
όντως ονομάζεται το παραλιακό τμήμα της Βόρειας Ασίας, που απλώνεται... Yeah.
Το αναπολικό ζήτημα